πάθος, ξεκούραση για να καθαρίσει το μυαλό, να μην μας βαριέται ο κόσμος, να ανανεωνόμαστε, να εξελισσόμαστε και να ζητάμε συνέχεια καινούργια πράγματα. Να μην μένουμε στη γνωστή συνταγή. Δηλαδή, σκέφτεσαι να μένω στο πες το μένω φιλί. Όχι, βέβαια. Γι' αυτό. Οπότε προχωράω και ψάχνουμε και κάνω πολλά πράγματα. Πολλά και διαφορετικά. Η ιστορία με το πες το με ένα φιλί, το λέω και στα παιδιά, το πω και σε εσάς, γιατί είναι, ναι, είναι μια πικρή ιστορία λοιπόν. Το πες το με ένα φιλί το γράψαμε μαζί με τον Νίκο Τριζή στην Κέτη Γαρμπή το 1993, αν δεν κάνω λάθος. Έχω ξεχάσει. Προσπαθείς να ξεχάσεις, αλλά δεν πολλά τα χρόνια. 93-94, κάπου εκεί ήτανε. Και έκανε αυτή την επιτυχία που έκανε. Έκανε μια επιτυχία λοιπόν τότε, ναι. Και από τότε λοιπόν, όποτε πήγαινα να δω την Κέτη σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε, έβγαινε η Κέτη στην πίστα και έλεγε «Α, από το μικρόφωνο τώρα, α, είναι και η Ναταλία εδώ» και γίνεγε στην ορχήστρα και έλεγε «Δυστυχώς, μαέστρο μου, πρέπει να πούμε και το πες το με ένα φιλί απόψε, είναι εδώ η Ναταλία». Αλλά στα μούτρα μου, δηλαδή... Έχει, ναι, δυστυχώς πρέπει να πούμε και το πες το με ένα φιλί απόψε. Και καλά δεν θα το έλεγε. Να πω όμως την καλοσύνη μου, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία και ήταν η επιτυχία του δίσκου. Αν δεν είχα αυτό το τραγούδι μέσα στο δίσκο, δεν θα γινόταν επιτυχία ο δίσκος. Περισσότεροι έμαθαν με αυτό το κομμάτι. Μία που το είπα και μία που το ξέχασα, έτσι. Δεν θα το ξαναπώ αυτό. Όχι, αλλά ο κόσμος τότε νομίζω ότι ο πιο πολύς κόσμος άρχισε να μαθαίνει την Κέτη Γαρμπή από αυτό το κομμάτι. Έχει συνέχεια αυτή η πικρή ιστορία για να δείτε πώς πληρώνονται οι τσαμπουκάδες και όταν πας να καβαλήσεις καλά, μήπως τρως τα μούτρα σου. Γιατί εμένα μου αρέσει να λέω αλήθειες. Στον επόμενο δίσκο της Κέτης λοιπόν, ο κύριος Τριζής και εγώ πήγαμε να πουλήσουμε τσαμπουκά. Γιατί λέμε, αφού κάναμε την επιτυχία του πρώτου δίσκου, θα πάμε στον επόμενο να διεκδικήσουμε μία πλευρά. Και μου λέει, άστο σε μένα. Θα πάμε να πουλήσουμε τσαμπουκά. Ναι. Και πήγαμε στον παραγωγό της Κέτης, τον κύριο Δουλάμη, που μας βλέπει τώρα, νομίζω. Και λέμε ότι αφού κάναμε εμείς το σουξέ του πρώτου δίσκου, του τότε δίσκου μάλλον, δεν θα δώσουμε ένα τραγούδι στον επόμενο. Ή πέντε. Ή κανένα. Bye. Και μας απαντάει ο Δουλάμης, κανένα. Και πήραμε, καταλάβατε τι. Δρόμο. Και δεν ξαναγράψαμε ποτέ στη Γαρμπή. Όχι, στον παράδεισο ήταν το επόμενο. Αλλά θέλω να σου πω. Το αρχίσω πόλεμο. Όχι. Τόσο στον παράδεισο με τον καφέ. Τόσο στον παράδεισο. Τόσο στον παράδεισο το επόμενο. Το επόμενο. Του φεγγαριού, το πες το με ένα φιλί ήταν στο CD του φεγγαριού αναπνοές. Το επόμενο που θέλαμε να κάνουμε. Ήταν μόνο ένα. Και μετά πήγαμε να κάνουμε τσαμπουκά και είπαμε, ακούστε, επειδή γράψαμε το σουξέ, θέλουμε ή πέντε ή κανένα. Και μας λέω, δουλεύει κανένα. Να πάτε στο καλό, ευχαριστούμε πολύ, γεια σας. Και έτσι όμως. Και το μεθεπόμενο ήταν το αρχίζω πόλεμο. Ναι. Το μεθεπόμενο. Όχι, ήταν μετά το Ατόφιο Χρυσάφι. Α, το Ατόφιο Χρυσάφι. Μοιραστήκαμε τις πλευρές. Τουρνάς Φίβος. Για να δείτε να μην κάνετε τσαμπουκάδες όταν θα σας παίρνει, να είστε σε μενά παιδιά. Όλοι σας τα λέω στους νέους συνθέτες και στιχουργούς αυτά. Δηλαδή δεν πιάνουν οι τσαμπουκάδες σε καλλιτέχνες. Τα λέει όλα. Και τη Γαρμπή. Τα λέει όλα. Δυστυχώς. Δεν πρέπει.